εις την ευχήν της Αγίας Αναφοράς της λειτουργίας του Μεγάλου Βασιλείου, διαβάζουμε τους εξής λόγους. «Και κατελθόν δια του Σταυρού εις τον Άδην, ή να πληρώσει εαυτού τα πάντα, έλυσε τα σωδήνας του θανάτου. Αναστάστη τρίτη ημέρα και οδοποιήσας πάση σαρκή την εκ νεκρών Ανάστασιν, εγένετο απαρχή των γεκοιμημένων, πρωτότοκος εκ των νεκρών, ή να ή αυτός τα πάντα εν πάση πρωτεύων». Και όπως είναι γνωστό, ότι η Θεία Λειτουργία εις την δομή της είναι μία επιτομή του περιεχομένου ολοκλήρου της πίστεώς μας και η οποία δομή πλαισιώνει το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας μόνον εάν πλαισιωθεί το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας με το περιεχόμενο της πίστεως. Τότε μπορούμε να πούμε ότι γίνεται το μυστήριο κατανοητόν ή καλύτερα αξιοποιείται καταλήλως. Διότι το να λέγω θα τελέσω τη λειτουργία, θα κοινωνήσω και δεν ξέρω τι είναι όλα αυτά τα πράγματα και δεν γνωρίζω το πλαίσιο μέσα στο οποίο κινείται το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, βεβαίως, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν μπορώ να αξιοποιήσω καταλήλως το μυστήριο αυτό προς ίδιον φυσικά όφελος. Ή στο κείμενο που σας διάβασα, παρατηρούμε να υπάρχει μία σύνδεση οργανική και αδιάσπαστος μεταξύ της Αναστάσεως, του γεγονότος της Αναστάσεως του Χριστού και του γεγονότος του μελλοντικού της Αναστάσεως των νεκρών. Θα σας το ξαναδιαβάσω. «Και κατελθόν δια του Σταυρού εις τον Άδην, ή να πληρώσει εαυτού τα πάντα, έλυσε τα σωδήνας του θανάτου. Αναστάστη τρίτη ημέρα και οδοποιήσας», άνοιξε τον δρόμον, οδοποιώ, ανοίγω τον δρόμον, «πάση σαρκή την εκ νεκρών Ανάστασιν». Στον κάθε άνθρωπο, σε κάθε σάρκα αμαρτωλών και δίκαιων, μικρών και μεγάλων, σε οποιονδήποτε, από τον Αδάμ και την Εύα έως ότου υπάρχουν άνθρωποι, ότι με τη δική του Ανάσταση άνοιξε το δρόμο της Αναστάσεως των νεκρών και που θα αναστηθεί πάσα σάρξ κάθε άνθρωπος. Και συνεχίζει, «εγένετο απαρχή των γεκοιμημένων», είναι ο πρώτος εκ των γεκοιμημένων που αναστήνεται, «πρωτότοκος εκ των νεκρών», είναι ο πρώτος νεκρός, «ή να ή αυτός τα πάντα εν πάση πρωτεύων». Για να είναι αυτός μπροστά, να ανοίγει εκείνος το δρόμο για εκείνο το οποίο θα επιτελεστεί στον κάθε άνθρωπο. Όπως επί παραδείγματι, ο Χριστός ανεστήθη για να αναστηθούμε. Ο Χριστός ανελήφθη για να αναλυφθούμε. Ο Χριστός μετεμορφώθη για να μεταμορφωθούμε. Και συνεπώς βλέπουμε ότι όλα εκείνα τα οποία σαν γεγονότα πλαισιώνουν, υπάρχουν στο πρόσωπο του Χριστού, δεν είναι παρά μία προοδοποίηση, ένα άνοιγμα στο τι θα είμεθα εμείς. Γι' αυτό το λόγο, εάν ερωτήσουμε «διατί αναστήθη ο Χριστός», θα μπορούσαμε να δώσουμε δύο θεμελιώδεις απαντήσεις. Η μία είναι ότι με την Ανάστασή του ο Χριστός απέδειξε την θεότητά του. Ότι είναι υπερφυές θαύμα. Είναι κάτι το οποίο δεν θα μπορούσε ένας άνθρωπος να το κάνει. Και συνεπώς, μόνο ο Θεός μπορεί, άρα αποδεικνύει ο Ιησούς Χριστός ότι είναι θεάνθρωπος. Διότι η Ανάστασή του αναφέρεται στο σώμα του, αλλά υπάρχει η θεότητά του η οποία έδωσε την Ανάσταση στο σώμα του. Και συνεπώς, με την Ανάσταση του Χριστού, τι βλέπουμε,
όλα τα θαύματα του Χριστού, η διδασκαλία του, ο ηθικός και άγιος βίος του, να καταξιώνονται από την Ανάστασή του. Διότι αν το θέλετε, ωραία πράγματα έχουν διδάξει και άλλοι σοφοί και σπουδαίοι άνθρωποι. Αλλά δεν ήσαν θεοί. Θαύματα έκαναν και προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης. Αλλά δεν ήσαν θεοί. Ενώ εδώ η Ανάσταση του Χριστού καταξιώνει ό,τι υπήρξε εις το πρόσωπο του Χριστού. Είτε θαύματα, είτε διδασκαλία, είτε Άγιος Βίος. Άλλο εάν αυτά βεβαίως έχουν μια υπερβολή έναντι των όσων έχουν επιτελεστεί στην Παλαιά Διαθήκη, έτερον εκάτερον. Αν έπρεπε να ερευνήσουμε αυτά επιμέρους, οπωσδήποτε έτσι θα μιλούσαμε. Αλλά μιλώντας γενικά, σας ομιλώ όπως σας ομιλώ. Ώστε λοιπόν, η απάντηση, η Δευτέρα, είναι η εξής. Ότι ο Χριστός αναστήθη για να μας ανοίξει το δρόμο να αναστηθούμε εμείς. Δύο λοιπόν απαντήσεις. Η μία, για να αποδειχθεί η θεότητά του, και η Δευτέρα, για να ανοιχθεί ο δρόμος να αναστηθούμε εμείς. Αν έπρεπε να ερωτήσουμε συγκριτικά ποια από τις δύο είναι πρώτη, θα λέγαμε απερίφραστα αυτή που είπαμε Δευτέρα. Ότι ο Υιός του Θεού δεν εσταυρώθη δια τον εαυτόν του. Πρώτα-πρώτα δεν ενυνθρώπισε δια τον εαυτόν του. Αλλά για μας. Ούτε εσταυρώθη για τον εαυτόν του, αλλά για μας. Ούτε αναισθήθη για τον εαυτόν του. Τι θα πιστεύατε, αγαπητοί μου, είναι αστείο το πει κανείς. Αναισθήθη ο Χριστός για να αποκτήσει ζωή, ποιαν ανθρωπίνη ζωή, αφού είναι Θεός. Τι να την κάνει την ανθρωπίνη ζωή. Τι να την κάνει. Και ύστερα, για να ανεβεί στον Πατέρα με την ανθρωπίνη του φύση, είχε ανάγκη να ζήσει και έπρεπε να αναστηθεί για τον εαυτόν του. Είναι αστείο να το πει κανείς. Αναισθήθη ο Χριστός για μας. Δηλαδή, για να μας ανοίξει το δρόμο. Συνεπώς, αυτό είναι το κύριο βάρος. Εδώ είναι το κύριο βάρος που πίπτει στο θέμα της Αναστάσεως. Η Ανάσταση η δική μας. Το πρώτο είναι προϋπόθεση του Δευτέρου. Δηλαδή, πώς θα μπορώ να ξέρω εγώ ότι θα αναστηθώ, εάν δια της Αναστάσεως του ο Χριστός δεν απεδείκνει ότι είναι Θεός και συνεπώς είναι Θεός παντοδύναμος. Ώστε η απόδειξη ότι ο Χριστός είναι Θεός και η απόδειξη δίδεται δια της Αναστάσεως του με όλα εκείνα που είπαμε σε τόσα προηγούμενα θέματα, μου δίδει κατοχήρωση στο να δεχθώ ότι εφόσον το κύριο σημείο είναι η δική μου Ανάσταση, είναι δυνατή να γίνει εις το μέλλον. Έτσι, όταν λέμε ότι ο Χριστός αναστήθη, τούτο σημαίνει ότι όλοι οι άνθρωποι θα αναστηθούν. Διότι, Ανάστασης Χριστού και Ανάστασης ανθρώπων είναι μία και η αυτή πράξης εις δύο χρονικά σημεία. Που το ένα χρονικό σημείο το κατέχει η Ανάσταση του Χριστού και το άλλο χρονικό σημείο που ανήκει στο μέλλον το κατέχει η Ανάσταση η δική μας. Αλλά η Ανάσταση του Χριστού είναι μία και η δική μας Ανάσταση μία και η αυτή πράξης. Υπάρχει τόσο στενός σύνδεσμος μεταξύ Αναστάσεως του Χριστού και Αναστάσεως των νεκρών, ώστε εκείνος που αρνείται την μία να αρνείται αναγκαστικά και την άλλη. Είτε προς την μία κατεύθυνση, είτε προς την άλλη κατεύθυνση. Αν αρνήσει την Ανάσταση του Χριστού, αδελφέ μου, τότε αρνείσαι και την Ανάσταση των νεκρών. Αν αρνείσαι την Ανάσταση των νεκρών, τότε αρνείσαι και την Ανάσταση του Χριστού.
διότι δεν έχει νόημα η Ανάσταση του Χριστού, γιατί για μας αναισθήθη ο Χριστός. Και όχι απλώς, ας μου το συγχωρήσει ο Θεός την έκφραση, να κάνει ο Θεός φιγούρες μπροστά στους ανθρώπους. Σαν να είναι κανένα κλόουν και να κάνει φιγούρες, ότι να τώρα εσείς μου κάνατε αυτό και εγώ κάνω τώρα εκείνο. Δεν παίζει ο Θεός. Έχουμε σοβαρά πράγματα. Ώστε λοιπόν, εάν πιστεύω ότι ο Χριστός αναισθήθη, τότε και οι νεκροί θα αναστηθούν. Προσέξατε το αυτό το πράγμα πάρα πολύ. Μη μου πει κάποιος ότι εγώ πιστεύω μένει στην Ανάσταση του Χριστού, αλλά δεν μπορώ να πιστέψω την Ανάσταση των νεκρών. Ακριβώς αυτή η απιστία αναγκάζει τον Απόστολον Παύλον να γράψει εις την πρώτη του προς Κορινθίους επιστολή ένα ολόκληρο κεφάλαιο με το θέμα αυτό. Εκτενές, αλλά και σπουδαιότατο κεφάλαιο, φυσικά. Εάν έλειπε το κεφάλαιο αυτό, είναι τόσο εγκατεσπαρμένη η θέση της Αναστάσεως των νεκρών μέσα στην Αγία Γραφή, ώστε δεν θα μπορούσαμε να πούμε ότι το κεφάλαιο αυτό το 15ο αποτελεί μία αποκλειστικότητα, αλλά όμως είναι σπουδαίο κεφάλαιο δια να μας δώσει ακόμα μία μαρτυρία μέσα σε τόσες άλλες που υπάρχουν στην Καινή Διαθήκη και αν το θέλετε κατά έναν συστηματικό τρόπο. Δηλαδή, ας με επιτραπεί να το χαρακτηρίσω το κεφάλαιο αυτό σαν μία συμπυκνωμένη πραγματεία περί της Αναστάσεως των νεκρών. Και όπως αντιληφθήκατε, το μεν θέμα περί της Αναστάσεως του Χριστού ετελείωσε, αφού ομιλήσαμε δια πολλών στο παρελθόν, δηλαδή στα περασμένα θέματα μας, και δια την Ανάληψη του Χριστού, τώρα εσείως με τη βοήθεια του Θεού εισερχόμεθα να δείξουμε και την Ανάσταση των νεκρών. Το τόσο αυτό σπουδαίο θέμα που δεν μπορεί κανείς να πει ότι δεν τον ενδιαφέρει, διότι όλους μας αφορά το θέμα αυτό. Ο Απόστολος λοιπόν Παύλος, ο οποίος συνδέει την Ανάσταση του Χριστού με την Ανάσταση των νεκρών, και δικαίως, με πάθος θα έλεγα, ομιλεί για το θέμα αυτό. Ακούστε λοιπόν τι λέγει. Θα παρακολουθήσουμε σε μερικά σημεία πώς ακριβώς αναφέρεται στην σχέση Αναστάσεως Χριστού, Αναστάσεως νεκρών. Ακολουθώ το κεφάλαιο το πρώτο, συγγνώμη, το 15ο της πρώτης προς Κορινθίους επιστολής του. «Ή δε Χριστός κηρύσσεται, ότι εκ νεκρών εγίγερται, πώς λέγουσι τιμές εν ημίν, ότι η Ανάστασης νεκρών ουκέστη». Εάν λέγει κηρύσσεται από μας τους Αποστόλους ότι ο Χριστός αναισθήθη από τους νεκρούς, πώς μερικοί λένε ότι δεν υπάρχει Ανάσταση των νεκρών? Τούτο βέβαια το γράφει αφού προηγουμένως σας είπα κατοχύρωσε το γεγονός της Αναστάσεως του Χριστού και προφητικός και ιστορικός. Ο Απόστολος Παύλος είναι καταπληκτικός. Όταν γράφει ο Απόστολος Παύλος, κατοχυρώνει το θέμα του. Και μάλιστα ένα τόσο μεγάλο θέμα θα το άφηνε χωρίς κατοχύρωση? Γι' αυτό τι διαβάζουμε? Λέγει ο Απόστολος, σας παραδίδω εκείνο που παρέλαβα. Τι ακριβώς? Ότι ο Χριστός, ο Ιησούς, εσταυρώθηκε, απέθανε επί του Σταυρού. Από τον Πόντιο Πιλάτο καταδικάστηκε και ετάφη κατά τις γραφές και αναισθήθη την τρίτη ημέρα κατά τις γραφές. Προσέξτε. Γι' αυτό βάζουμε στο σύμβολο της πίστεως αυτό το κατά τας γραφάς. Δεν είναι παρονυχής, που σημαίνει ότι η σταύρωσης, ο θάνατος και η ανάστασης του Μεσσίου είναι σύμφωνα με τις προφητείες. Διότι του ότι ο Μεσσίας είναι παθητός, αυτό ήταν έξω από κάθε λογική. Εκεί μάλιστα την έπαθαν και οι Εβραίοι
και μέχρι σήμερα την έχουν πάρει. Γιατί δεν μπόρεσαν να συλλάβουν και να πιάσουν ότι ο Μεσσίας είναι παθητός. Αλλά αν διαβάσουν τους προφήτες, θα το δουν αυτό. Είναι τόσο καθαρό. Ένα μικρό παιδάκι να βάλετε να διαβάσει τους προφήτες. Στο σημείο αυτό θα το αντιληφθεί αμέσως. Διαβάζετε το 53 κεφάλαιο του Ισαΐου, θα δείτε εκεί να βλέπουμε καθαρά ότι ο Μεσσίας είναι παθητός. Διαβάζετε τον 21ο ψαλμό που οι Εβραίοι θεωρούν αυτούς τους, αυτά τα σημεία μεσιανικά, μεσιακά. Να δείτε το πάθος του Μεσσίου. Είναι λοιπόν κατά τας γραφάς ο θάνατος του Μεσσίου. Γιατί οι Εβραίοι πίστευαν ότι ο Μεσσίας δεν πεθαίνει, ούτε γεννάται, αλλά έρχεται από τον ουρανό. Έτσι ξεκρέμασταν. Μετά η Ανάσταση κατά τας γραφάς. Συνεπώς μπαίνει το στοιχείο της προφητείας. Μετά μπαίνει το ιστορικό στοιχείο. Η παράδοση. Και μόνο βεβαίως γιατί λέγει ότι επεσυνέβη ο θάνατος και η Ανάσταση του Χριστού όταν ήταν διοικητής της Ρώμης ο Πόντιος Πιλάτος. Αλλά προπαντός ιστορική θεμελίωση είναι η παράδοση εκείνων που εστάθηκαν αυτόπτε μάρτυρες του γεγονότος και του θανάτου και της Αναστάσεως του Χριστού. Και τους απαριθμεί, περί μάλιστα τις περιπτώσεις τις κυριότερες, ότι ενεφανίστη εις εκείνον, ενεφανίστη στους όλους τους μαθητάς, ξανά σε όλους τους μαθητάς, ενεφανίστη τον Πέτρον, ενεφανίστη τον Ιάκωβο, ενεφανίστη επάνω 500 αδελφείς κατοχύρωσης, μερικοί εκ των οποίων έχουν πεθάνει, έχουν κοιμηθεί, οι περισσότεροι ζουν, λέγει. Συνεπώς, αν είναι οι περισσότεροι που ζουν, άρα είναι πλέον των 300 εκείνοι που ζουν, μάρτυρες που τον είδαν τον Αναστημένο Χριστό. Αλλά τελευταίος μάρτης είμαι και εγώ, ο Παύλος, γιατί και σε μένα ενεφανίστη ο Χριστός. Συνεπώς, αφού κατοχυρώνει την Ανάσταση του Χριστού προφητικός και ιστορικός, θα προβεί μετά εις το να δείξει την Ανάσταση των νεκρών. Δεν είναι, αγαπητοί μου, αθεμελίωτα πράγματα αυτά. Γι' αυτό το λόγο, ένας ο οποίος πραγματικά και σωστά τα βλέπει και τα μελετά απροκαταλήπτως, τότε οπωσδήποτε δέχεται εκείνα τα οποία του προσφέρει ο Λόγος του Θεού. Και εμπροκειμένου, τι είναι? Είναι ότι Ανάσταση Χριστού και Ανάσταση νεκρών συνδέονται αρρήκτως. Δηλαδή τι θέλει να πει εδώ με τον λόγο του αυτόν ο Απόστολος Παύλος? Είδε Χριστός κηρύσσεται ότι εκ νεκρών εγείγερται? Πώς λέγουν στην έσενη μήνη ότι Ανάσταση νεκρών ουκέστη? Δηλαδή, εάν λέγεται ότι ο Χριστός ανεστήθη, πώς λένε μερικοί ανακολούθως ότι ο Χριστός, συγγνώμη, οι νεκροί δεν αναστήνονται? Είναι με άλλα λόγια μία άρνηση, αυτό το οποίο θέτουν αυτοί που το λέγουν, μία άρνηση της δυνάμεως του Θεού, της σοφίας του Θεού, της δικαιοσύνης του Θεού και της αγάπης του Θεού. Είναι μία άρνηση. Και αυτή η άρνηση στηρίζεται σε έναν στενόχωρο, σε έναν μικρόψυχον ορθολογισμόν. Ότι πώς είναι δυνατόν αυτό να γίνει? Βέβαια θα τα δούμε αυτά αναλυτικά. Τώρα σας κάνω μια εισαγωγή εις το θέμα της Αναστάσεως των νεκρών. Πώς είναι δυνατόν αυτό να γίνει? Μα το πώς είναι δυνατόν να γίνει, εάν με εκαλήσω εσύ να αναστήσεις τους νεκρούς, να θέσεις το θέμα πώς είναι δυνατόν να γίνει. Το εάν όμως ο Θεός αναλαμβάνει την Ανάσταση των νεκρών, είναι θέμα να ερωτάς πώς θα γίνει? Είναι δικό σου θέμα αυτό? Είναι θέμα των δυνατοτήτων, των δυνατοτήτων σου ή των δυνατοτήτων του Θεού? Εάν λοιπόν δω, βγω από τον εαυτό μου, από τις δικές μου δυνατότητες, από τον φτωχόν ορθολογισμό μου και πω ότι εις τον Θεόν, είναι δυνατά όλα. Συνεπώς πιστεύω στην Ανάσταση των νεκρών. Δεν προσβάλλω τη δύναμη του Χριστού, του Θεού. Μάλιστα θα πει πιο κάτω ο Απόστολος Παύλος, θα το δούμε μετά πρόσεχος, που λέγει στο ίδιο κεφάλαιο, αγνωσίαν Θεού την έχουσιν προς εντροπήν μη λέγω. Μερικοί από εσάς έχουν αγνωσίαν Θεού, ή τι? Δεν ξέρουν ποιος είναι ο Θεός. Δεν ξέρουν τη δύναμη του Θεού. Και το λέγω αυτό
για ντροπή σας. Έτσι, ο Απόστολος Παύλος στο κεφάλαιο αυτό, αφού κάνει αυτή την κατοχήρωση, την προφητική και ιστορική, όχι μόνο προφητική, ούτε μόνο ιστορική, προφητική και ιστορική. Και σας είχα κάποτε εξηγήσει ότι προφητεία και γεγονός είναι σαν το νερό με το τσιμέντο. Το τσιμέντο είναι σκόνη και το νερό είναι μαλακό. Είναι υγρό. Βάλε νερό με τσιμέντο να δεις τι γίνεται. Γίνεται πέτρα. Βάλε το γεγονός με την προφητεία να δεις τι γίνονται. Γίνονται πέτρα. Δηλαδή πέτρα, τι θα πει αυτό? Θα πει κατοχήρωση. Που δεν μπορείς ποτέ να πεις το γιατί και το πώς. Και χρησιμοποιεί ο Απόστολος Παύλος παρακάτω μίαν μέθοδον. Την μέθοδον της άτοπων απαγωγής. Θα την ξέρετε όσοι έχετε πάει στο γυμνάσιο από τα μαθηματικά. Ότι αφού αυτό δεν είναι δυνατόν, εκείνο δεν είναι δυνατόν, άρα είναι λοιπόν εκείνο. Αφού αυτό είναι άτοπο να γίνει, άρα λοιπόν είναι εκείνο. Αυτή λέγεται η μέθοδος δια της απαγωγής. Να αποδείξω δηλαδή εκείνο που θέλω με το να οδηγήσω εις το άτοπον. Ότι αυτό δεν είναι δυνατόν να γίνει. Και συνεπώς, αφού δεν είναι δυνατόν αυτό να γίνει, άρα λοιπόν πρέπει να γίνει εκείνο το άλλο. Αυτή είναι η μέθοδος. Και τι γράφει? Ή δε Ανάστασης νεκρών ου κέστη, ουδέ Χριστός εγίγερτε. Εάν η Ανάσταση των νεκρών δεν υπάρχει, όπως ισχυρίζονται μερικοί, τότε ούτε και ο Χριστός ανεστήθη. Βεβαίως, τούτο διότι αυτοί που αρνούνται την Ανάσταση των νεκρών, στην πραγματικότητα αρνούνται και την Ανάσταση του Χριστού. Διότι τι ανεστήθη από τον Χριστόν? Η ανθρωπίνη του φύσης. Μα αφού ανεστήθη η ανθρωπίνη φύσης, πώς αρνείσαι την Ανάσταση μιας ανθρωπίνης φύσεως? Αλλά αν αρνείσαι την ανθρωπίνη φύση του Χριστού, σημαίνει αρνείσαι τη θεία του φύση. Ότι δεν υπάρχει θεία φύσης για να μπορέσει να αναστήσει την ανθρωπίνη φύση. Και συνεπώς στην πραγματικότητα, πολύ ωραία το λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι εάν δεν υπάρχει Ανάσταση των νεκρών, τότε ούτε ο Χριστός έχει αναστηθεί. Μη πολυπραγμονείς, ούτε ο Χριστός αναστήθηκε για σένα. Γιατί ως άνθρωπος, αφού το αρνείσαι να αναστηθεί ο ένας άνθρωπος, και ο Χριστός άνθρωπος εμφανίζεται. Αλλά αν είναι Θεός θα μου πεις, τότε ο Θεός είναι δυνατός. Να αναστήσει όλους τους ανθρώπους. Αλλά η άρνηση αυτή της Αναστάσεως, δηλαδή των νεκρών, έχει συνεπίες. Και το λέγω αυτό διότι όπως τότε στην εποχή του ο Απόστολος είχε χριστιανούς στην Κόρινθον και αλλού φυσικά που ιρνούνται την Ανάσταση των νεκρών, και σήμερα έχουμε. Σήμερα έχουμε πάρα πολλούς. Εγώ φτάνω στο σημείο όταν κάποιος άνθρωπος πεθαίνει και με ζητήσει να εξομολογηθεί, τότε ανάμεσα στα ερωτήματα που του θέτω είναι και αυτό. Πιστεύετε ότι θα αναστηθούμε από τους νεκρούς? Είναι η μεγαλύτερη παρηγορία που έχει να δοθεί σε έναν τέτοιον άνθρωπο. Και πολλές φορές ακούω την απάντηση «Πού το ξέρω?» «Πού το ξέρω?» Και όταν του πω «Το είπε ο Χριστός» και επειδή δεν υπάρχουν βεβαίως περιθώρια, είναι οι τελευταίες στιγμές ενός ανθρώπου, τότε μου λέγει, όταν του πω «Μα το είπε ο Χριστός». Πιστεύεις στον Χριστό? Πιστεύω στον Χριστό. Αυτό το είπε ο Χριστός. Σου λέει, το πιστεύω. Τώρα βέβαια, εγώ δεν μπορώ να προσμετρήσω το βάθος μιας τέτοιας αποδοχής. Το προσμετρά ο Θεός. Δεν ξέρω. Εγώ παρακάτω δεν θα είχα τίποτα άλλο να πω. Παρά μόνον ότι, αγαπητοί μου, εάν στερούμεθα γνώσεως τέτοιων μεγάλων θεμάτων, μη περιμένουμε να βρεθούμε στη Βασιλεία του Θεού. Διότι, εάν δεν είχε σημασία να πιστεύουν οι χριστιανοί, να μην πιστεύουν στην Ανάσταση των νεκρών. Δεν είχε σημασία, προσέξτε. Γιατί ο Απόστολος Παύλος να μιλάει με πείσμα για το θέμα αυτό? Με πάθος να μιλάει για το θέμα αυτό. Γιατί? Έχει σημασία. Μη λοιπόν, ξαναλέγω,
νομίσουμε ότι θα βρεθούμε στη Βασιλεία του Θεού εάν δεν αποδεχθούμε αυτά τα μεγάλα θέματα που είναι για μας πραγματικά η ζωή μας. Λοιπόν, δεν πιστεύω στην Ανάσταση των νεκρών. Έχει συνέπειες. Η πρώτη συνέπεια είναι η εξής. Ότι αρνούμε την Ανάσταση του Χριστού, εάν αρνηθώ την Ανάσταση των νεκρών. Την αρνούμε. Δευτέρα συνέπεια. Είναι η άρνηση της καθόλου πίστεως εις το πρόσωπο του Χριστού και εις το απολυτρωτικό του έργον. Τότε γιατί ο Χριστός ανεστήθη? Εάν δεν αναστήνονται οι νεκροί, τότε πού είναι η λύτρωση? Τι θα πει λύτρωση? Τι θα πει σωτηρία? Λέμε σωτηρία. Τι ακριβώς είναι σωτηρία? Το έχετε ρωτήσει πολλές φορές αυτό? Τι είναι σωτηρία? Εγώ, αγαπητοί μου, πολλές φορές σας το έχω πει εδώ, τι θα πει σωτηρία? Εάν δεν ρωτήσουμε τι είναι σωτηρία, να μάθουμε ακριβώς τι είναι σωτηρία, μην αναζητούμε τη σωτηρία τι δε κακίσε. Προσέξατε το. Σωτηρία, λέει, να σώσω την ψυχή μου. Δηλαδή τι? Ότι θα μείνει αθάνατη η ψυχή εκεί που είναι και θα βρει έναν καλόν τόπον? Αυτό το λέγει ο Πλάτων. Σας φαίνεται παράξενο? Δηλαδή είναι αιρετικόν το ότι η ψυχή μου είναι αθάνατη και θα βρει ένα καλό τόπο εις τους αιώνας των αιώνων. Λάθος. Η ψυχή δεν είναι ευχαριστημένη εκεί που είναι. Των δικαίων ψυχέ. Δεν είναι ευχαριστημένες οι ψυχές. Δεν είναι η χώρα των μακάρων, άλλο εάν προγεύονται την μακαριότητα. Δεν είναι η χώρα των μακάρων, αλλά τι? Οι ψυχές παρακαλούν τον Χριστόν κάτω από τον θρόνο του και λέγουν: πότε, Κύριε, δεν θα εκδικηθείς το αίμα μας που χύθηκε πάνω στη γη? Και η φωνή, η απάντηση: περιμένετε λίγο ακόμη, να προσθεθούν κι άλλοι αδελφοί σας. Που σημαίνει η μακαριότητά μου δεν είναι να είμαι σε έναν καλό τόπο σαν ψυχή. Αυτό δεν είναι σωτηρία. Να το ξέρουμε αυτό το πράγμα. Σωτηρία θα πει να ξανασταθώ στα πόδια μου, εγώ που με έβαλαν εις τον τάφον. Δηλαδή να αναστηθώ εις μακαρίαν ζωήν, για να απολαύσει και το σώμα μου την μακαρίαν ζωή. Διότι η ψυχή δεν είναι μόνη της, θα σας το ξαναπώ πολλές φορές, μέχρι που να τελειώσουμε τα πέντε μας, έξι μας μαθήματα, θέματά μας, μέχρι πρώτης πεντηκοστής, πρώτο ο Θεός. Ο άνθρωπος δεν είναι η ψυχή. Ο άνθρωπος είναι το σώμα και η ψυχή. Ούτε μόνο το σώμα, ούτε μόνο η ψυχή. Θα σας πω μαρτυρίες και πατέρων γύρω από το θέμα αυτό. Άνθρωπος είναι ολόκληρο το δημιούργημα του Θεού, ψυχή και σώμα. Και σωτηρία θα πει να ξαναβρω και τα δυο μαζί ηνωμένα εις τους αιώνας των αιώνων. Αυτό θα πει σωτηρία. Αυτό είναι. Μη πλανόμεθα σε άλλα μονοπάτια. Θα σας καταδείξω βέβαια άλλες. Προσεχώς να δείτε τις αιρετικές θέσεις που υπάρχουν γύρω από το θέμα της σωτηρίας και γύρω από το θέμα της ψυχής κλπ. Θα το δούμε αυτό. Αυτή η δευτέρα συνέπεια που λέγει ο Απόστολος Παύλος ότι είναι η άρνηση του απολυτρωτικού έργου του Χριστού, και θα πει λυτρώνομαι, δεν έχει νόημα πια, το λέει ως εξής. Ή δε Χριστός ούτε γίγερται. Είπατε, οι νεκροί δεν αναστήνονται, μάλιστα. Ούτε ο Χριστός αναστήθη, μάλιστα. Εάν ο Χριστός λοιπόν δεν αναστήθηκε, τότε κενόν άρα το κήρυγμα ημών, κενή δε και η πίστη ημών. Το δικό μας κήρυγμα είναι κούφιο και η δική σας πίστη είναι άνευ περιεχομένου. Δηλαδή, εγώ εδώ σας λέω σαπουνόφουσκες, σας λέω από μια άποψη αρλούμπες, επιτρέψετε μου τη λέξη αυτή. Ε, βέβαια, γιατί γέλασαν οι Αθηναίοι? Γιατί γέλασαν οι Αθηναίοι στον Άριο Πάγο?
όταν ο Χριστός τους, ο Απόστολος Παύλος τους μίλησε για την Ανάσταση του Χριστού. Γέλασαν οι Αθηναίοι. Δηλαδή τι εθεώρησαν τα λόγια του Αποστόλου? Τον είπαν σπερμολόγων. Αρλουμπατζή. Α, λέει αρλούμπες αυτός. Τι είναι, θα αναστηθούμε, λέει. Τι πράγμα είναι αυτό. Το δικό μου λοιπόν κήρυγμα θα είναι μία ανοησία και η δική σας η πίστης εξίσου μία ανοησία και κάτι το κουτό. Και κάτι το κούφιο, τίποτα. Δεν έχει περιεχόμενο. Μη μου πείτε, μα πώς. Θα το δούμε πιο κάτω. Το Ευαγγέλιο μιλάει για την αγάπη, μιλάει για αυτό, για εκείνο. Όλα είναι ξεκάρφωτα. Όλα είναι ξεκάρφωτα, τίποτα, τίποτα. Εκείνο που θεμελιώνει, αλλά και βάζει και σκεπή επάνω στο Ευαγγέλιο, δεν είναι μόνο τα θεμέλια, αλλά και η σκεπή από πάνω στο οικοδόμημα όλο, είναι η Ανάσταση του Χριστού, η Ανάσταση των νεκρών. Αυτό είναι ο πυρήνας. Γιατί αυτό αποτελεί και τον πυρήνα της σωτηρίας μας. Γι' αυτό το λόγο, εκείνοι οι οποίοι θέλουν να προσβάλλουν το Ευαγγέλιο, δεν προσβάλλουν, τι να προσβάλλουν τώρα, τις εντολές, τα λόγια του Χριστού. Ξέρετε τι προσβάλλουν? Την ότι ήγηρε των Χριστών όνου κύγηρε, υπερ άρα νεκρίου και γύρονται. Ψευδομάρτυρες και εναντίον και ενώπιον του Θεού και ενώπιον των ανθρώπων. Και τι ψευδομάρτυρες? Ότι ο Θεός ανέστησε τον Χριστόν, τον οποίον δεν ανέστησε, εάν βεβαίως υπάρχει ο ισχυρισμός, ότι οι νεκροί δεν αναστήνονται. Θα υπήρχε το μεγαλύτερο ψεύδος στην ιστορία μέσα. Αλλά τι θα λέγαμε τότε? Οι Απόστολοι θέσαν κήρυκες ενός μεγάλου ψεύδους. Και ποιος δίνει, αγαπητοί μου, τη ζωή του για ένα ψεύδος? Ποιος τη δίνει? Θα το πει ο ίδιος ο Απόστολος παρακάτω. Εάν δεν υπάρχει η Ανάσταση των νεκρών και δεν είναι θεμελιωμένο αυτό, θα δώσω εγώ τη ζωή μου. Για ποιο λόγο? Τετάρτη συνέπεια της αρνήσεως είναι η μη συγχώρηση των αμαρτιών μας. Διότι τι είναι το κήρυγμα του Ευαγγελίου? Είναι κήρυγμα μετανοίας και κήρυγμα αφέσεως. Συγχωρήσεως. Λέγει ο Απόστολος, «Η γαρ νεκροί ούτε γύρονται», θα επαναλάβει την διαθέση, 6 φορές επαναλαμβάνει το ίδιο σημείο, 6 φορές. Το «Η γαρ νεκροί ούτε γύρονται». Εάν βέβαια, λέγει, οι νεκροί δεν αναστήνονται, γιατί εάν δηλαδή δεν αναστήνουν νεκροί, ουδέ Χριστός εγίγερτε, ούτε ο Χριστός ανεστήθη. Ή δε Χριστός σου και γίγερτε, εάν ο Χριστός δεν ανεστήθη, ματέα η πίστη σημών, έτι εστέ εν τες αμαρτίες σημών. Έτι εστέ εν τες αμαρτίες ημών. Δηλαδή, ματέως, λέει, αγωνίζεστε και κινείστε. Τίποτα. Δεν υπάρχει ανάσταση νεκρών. Ούτε ο Χριστός ανεστήθη. Δεν ανεστήθη ο Χριστός. Τότε τι περιμένετε συγχώρηση αμαρτιών σας? Είσαστε στις αμαρτίες σας με ολόκληρη την ενοχή σας. Προχωρεί όμως και λέγει, μόνο εσείς που με ακούτε, λέει ο Απόστολος Παύλος, άρα και οι κοιμηθέντες εν Χριστώ απόλλοντο. Και εκείνοι οι οποίοι απέθανον με την ελπίδα της Αναστάσεως των νεκρών, εάν δεν υπάρχει Ανάσταση των νεκρών, και εκείνοι εχάθηκαν. Απόλλοντο. Εχάθηκαν. Δεν συγχωρήθηκαν δηλαδή. Είναι με όλο το βάρος της ενοχής. 5η συνέπεια της αρνήσεως. Ή εν τη ζωή ταύτη λυπικότες εσμένα εν Χριστώ μόνον, ελεηνότεροι πάντων ανθρώπων εσμέν. Σας παρακαλώ, προσέξτε αυτήν την 5η συνέπεια. Τι σημαίνει? Ο πιστός άνθρωπος καλείται να σηκώσει ένα σταυρό στη ζωή του. Και όπως γνωρίζετε, το Ευαγγέλιο είναι ισχυρά αντικοσμικών. Και ζητά να στραφεί ο πιστός του Ευαγγελίου κατά του λεγόμενου φυσικού ανθρώπου. Φυσικός όχι όπως βγήκε από τα χέρια του Θεού ο άνθρωπος, αλλά όπως θεωρείται ο φυσικός άνθρωπος.
δεν υπάρχει πιο μεγαλύτερα αντίθεσης από τον φυσικό άνθρωπο και το Ευαγγέλιο. Πρέπει λοιπόν εγώ να αγωνιστώ σε μια ολόκληρη ζωή να καταπολεμήσω πάθη καταστάσεις τις οποίες ωραιότατα αφήνει, επιτρέπει και καλλιεργεί η φυσική ζωή. Μια φορά σε ένα στρατόπεδο, όχι καιρός, πέρσι, είχα μια ομιλία και έκανα προσευχή και είπα αυτή την οποία είπαμε και τώρα προλίγου: έλαμψον εν τες καρδίες ημών, είναι τα σαρκικάς επιθυμίας καταπατήσαντες και λοιπά. Μετά μου λέει ένα στρατιώτης, μορφωμένος, τυχιούχος, ανωτά της σχολής, μου λέει: με συγχωρείτε πάτερ, αλλά τι έννοια θα είχε αυτό είναι τα σαρκικάς επιθυμίας καταπατήσαντες? Διότι εδώ παίρνουμε φάρμακα για να έχουμε ακμή των σαρκικών επιθυμιών. Και εσείς μου λέτε τώρα ότι θα καταπατήσουμε τα σαρκικάς επιθυμίας? Τι έχει αυτό? Ποιος μιλούσε? Ένας φυσικός άνθρωπος μιλούσε. Δεν μπορούσε καν να καταλάβει το πνεύμα του Ευαγγελίου. Συνεπώς, μια ζωή ολόκληρη πρέπει να είμαι αντιτιθέμενος στο φυσικό κλίμα. Εντός αγωγικών βάζω το φυσικό. Μέσα σε αυτό το κοσμικό κλίμα, σε αυτό το αντιπνευματικό κλίμα, ξαναλέγω, μια ζωή ολόκληρη. Και τι πρέπει να κάνω? Να περιφέρω, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος, διαρκώς την νέκρωση του Ιησού Χριστού. Εν τη σαρκή μου, όχι εν το πνεύματί μου, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος, εν τη σαρκή μου. Λοιπόν, εάν υποτεθεί ότι δεν πιστεύω στην Ανάσταση των νεκρών, τότε στην πραγματικότητα γιατί να έρχομαι σε αντίθεση με τον κόσμο εφόσον δεν θα αναστηθώ? Γιατί λοιπόν έρχομαι σε αντίθεση? Άρα χάνω τη ζωή μου, την παρούσα. Και μόνο τη χάνω, αλλά είμαι και ο πιο κουτός άνθρωπος που ποτέ υπήρξε πάνω στον κόσμο. Γι' αυτό λέγει ο Απόστολος, εάν εμείς που ελπίσαμε στον Ιησού Χριστόν μόνον, είμεθα οι ελεηνότεροι πάντων ανθρώπων. Διότι το να πει ο αμαρτωλός άνθρωπος, έστω ότι υπάρχει αιώνια ζωή, και τι χάνω? Τι χάνω την αιώνια ζωή? Αλλά τουλάχιστον κερδίζω την παρούσα. Θα φάω, θα πιω, θα γλεντήσω, γιατί να μην φάω και πιω? Για ποιο λόγο? Μα πόσο είναι αυτή η ζωή, 100 χρόνια? 100 χρόνια. Αυτή βλέπω μπροστά μου, θα την κερδίσω αυτήν. Ο πνευματικός άνθρωπος, ο οποίος υποτίθεται δεν θα βρει άλλη ζωή, χάνει και την παρούσα, γιατί αγωνίζεται και έχει το ασκητικό στοιχείο στη ζωή του. Είναι ή δεν είναι κουτός? Είναι κουτός. Γι' αυτό λέγει ο Απόστολος Παύλος ότι είμεθα ελιενότεροι πάντων των ανθρώπων. Βέβαια, εδώ που τα λέμε, θα μου πείτε, είναι ακραίες καταστάσεις αυτές. Εμείς δεν πιστεύουμε έτσι τα πράγματα. Λοιπόν, αγαπητοί, εκείνο που παρατηρούμε στους χριστιανούς μας, όχι στην Ελλάδα, όπου υπάρχει ο χριστιανικός χώρος, παρατηρούμε το εξής. Επειδή υπάρχει ένας σεκουλαρισμός, ένας εκοσμικευμένος χριστιανισμός, και μας έχουν ξεφύγει τα βαθιά νοήματα της πίστεώς μας, και νομίζουμε ότι το Ευαγγέλιο είναι απλώς ένας τρόπος να ζήσουμε μια ωραία ζωή. Διάβαζα κάπου σε έναν Ρώσο θεολόγο τελευταία ότι το μεγάλο αμάρτημα του συγχρόνου γάμου δεν είναι η μοιχεία, ούτε η βαναυσότητα ενός εκ των δύο συζύγων, αν μάλιστα ζητούν και διαζύγιο. Το μεγάλο αμάρτημα ενός συγχρόνου γάμου είναι η ειδωλοποίηση του γάμου. Σήμερα παντρεύονται οι άνθρωποι για να είναι ευτυχισμένοι μέσα στον γάμο. Θα μου πείτε, ναι, τι άλλο πρέπει να είναι? Γι' αυτό βλέπετε μια γυναίκα όταν δεν αισθάνεται ευτυχισμένη σε έναν άνθρωπο που παντρεύεται, της έρχεται ο ουρανός φοντίλη ότι θα είναι δυστυχισμένη μια ολόκληρη ζωή και θα χάσει τη ζωή της. Ναι, βεβαίως, θα μου πείτε τώρα, και τώρα που με ακούτε, τι άλλο πρέπει να είναι ο γάμος? Ένας χώρος ευτυχίας. Δεν είναι αυτό.
Γιατί και μάλιστα να φτάσω, όπως λέγει αυτός ο Ρώσος θεόλογος, ακόμη και κλοπή θα κάνω και το παν θα μετέλθω για να εξασφαλίσω το ψωμί της οικογένειας μου και την ευτυχία της. Τι έκανα την οικογένεια, την ειδωλοποίησα, την έκανα είδωλο. Ενώ στην πραγματικότητα η οικογένεια δημιουργείται για να οδηγηθεί στη Βασιλεία του Θεού. Αν για μια στιγμή προταθεί στον σύζυγον ότι δεν έχουν να φάνε τα παιδιά σου, τι θα κάνεις, θα καθίσεις, θα κλέψεις. Ποιος θα έλεγε ποτέ, προτιμώ να πεθάνω παρά να κλέψω. Διότι αν πεθάνω, τουλάχιστον θα μείνω ένας έντιμος άνθρωπος, θα δημιουργήσω προϋποθέσεις πνευματικές για να βρεθώ στη Βασιλεία του Θεού. Ποιος το λέει αυτό? Γι' αυτό σας είπα, αγαπητοί μου, ότι έχουμε χάσει το νόημα του χριστιανισμού. Το έχουμε χάσει. Δεν ξέρω με ποια είναι ήλιγκος, αν σκέφτομαι, όποτε σκέφτομαι, τι αναθεώρηση πρέπει να κάνουμε για να βρούμε τη σωστή μας πίστη. Την έχουμε μπερδέψει με τόσα πράγματα. Την έχουμε κάνει εκοσμικευμένη. Βόλεμα στην παρούσα ζωή. Λοιπόν, υπό το κλίμα, υπό το πνεύμα αυτό μιας ευτυχισμένης παρούσης ζωής, ο σύγχρονος άνθρωπος, ο σύγχρονος χριστιανός αποδέχεται το Ευαγγέλιο. Ποια όμως μέρη αποδέχεται από το Ευαγγέλιο? Εκείνα που μιλάνε για την αγάπη, για τη σύμπνοια, για τη συνεργασία, για την εξασφάλιση της ευτυχίας. Μα το Ευαγγέλιο δεν έρχεται να μας εξασφαλίσει καμία ευτυχία. Έρχεται να μας δώσει την Ανάσταση. Ό,τι περιπέτεια και να συμβεί στη ζωή μας, μα θάνατοι, μα τρεξίματα, μα ό,τι θέλετε απάνω στην οικογένειά μας να πέσει και στο κεφάλι μας, εκεί πρέπει να φτάσουμε, στην Ανάσταση. Αλλά στην Ανάσταση των δικαίων. Γιατί έχουμε και Ανάσταση των αμαρτωλών. Ποιος λοιπόν το κατανοεί αυτό το πράγμα? Ποιος ρυθμίζει τη ζωή του να βρίσκεται πάνω στο σημείο, πάνω σε αυτά τα χνάρια? Έτσι δεν αρνούμεθα το Ευαγγέλιο, αλλά έχουμε δεχθεί και ξένες επιδράσεις έξω δηλαδή από το Ευαγγέλιο, με αποτέλεσμα μέσα μας σαν χριστιανοί να έχουμε ένα μοσαϊκό. Θα χρησιμοποιήσω τώρα διαλέξεις τις οποίες ποτέ μου δεν τις χρησιμοποίησα όταν μιλάω στον χώρο του χριστιανισμού. Ένα μοσαϊκό μιας κοσμοθεωρίας και μιας βιοθεωρίας. Γιατί ο χριστιανισμός δεν είναι ούτε κοσμοθεωρία, ούτε βιοθεωρία. Δεν είναι μια θεωρία που ομιλεί όπως οι θεωρίες του κόσμου τούτου για τον κόσμο, για τον Θεό και για τη ζωή. Αλλά είναι μια αποκάλυψη. Δεν είναι μια θεωρία. Από τη στιγμή όμως που αφήνω το αληθινό νόημα του χριστιανισμού, που είναι η Ανάσταση του Χριστού, Ανάσταση των νεκρών, από τη στιγμή εκείνη άγομαι και φέρομαι από ποικίλους προσανατολισμούς κοσμοθεωριακούς και βιοθεωριακούς. Δεν είναι, αγαπητοί μου, εισμάτιν όταν η Εκκλησία μας γιορτάζει 40 ημέρες το γεγονός της Αναστάσεως. Το θεωρεί δε κέντρον, όπως ξέρετε, το κέντρον της λατρείας μας. Το κέντρον. Ακόμη, κάθε Κυριακή είναι Πάσχα. Κάθε λειτουργία είναι Πάσχα. Είναι ανάδειξης της Αναστάσεως του Χριστού, της Αναστάσεως των νεκρών. Δεν είναι εις μάτιν όταν λέγει σε μια λειτουργία της διακαινησίμου περί τις 50-60 φορές μέσα σε μια λειτουργία μαζί με τον Όρθρον το Χριστός Ανέστη. Χοντρικά, όταν ξεκινάει ο Όρθρος 10 φορές λέμε το Χριστός Ανέστη, και άμα ξεκινάει η λειτουργία 10 φορές, 10 και 10, 20, να αμέσως. Χώρια σε κάθε οδή του κανόνος του Πασχαλινού λέμε το Χριστός Ανέστη. Χώρια από εκεί. Και φτάνουμε περίπου τις 50-60 φορές να πούμε το Χριστός Ανέστη. Και τι θα πει Χριστός Ανέστη?
ότι ο Χριστός ανέστη και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμεν. Είναι το, ένα από τα πιο μικρά τροπάρια της Εκκλησίας μας και από τα πιο δυνατά, που δείχνουν αυτήν ακριβώς τη σύνδεση, ότι ο Χριστός ανέστη και θα αναστήσει και τους νεκρούς. Όχι ο Χριστός ανέστη, ούτε απλώς οι νεκροί θα αναστηθούν, αλλά ο Χριστός ανέστη που θα αναστήσει τους νεκρούς. Το βλέπει λοιπόν κανείς και σε αυτό το τροπαριάκι, το τόσο ισχυρό, το διαρκώς επαναλαμβανόμενο, για να τυπωθεί. Αλλά πάθαμε εκείνο που παθάνουμε στο στρατό εμείς οι άνδρες, όταν πάμε και μας κάνουν θεωρία για το όπλο. Άμα το λένε τη θεωρία μια-δυο φορές, τη μάθαμε. Αλλά εκεί είναι η αρχή, ότι πρέπει να λέγεται πάντα, όποτε βρέχει, πρέπει να κάνουμε θεωρία στο θάλαμο. Και πάντα πρέπει να μιλάμε για το όπλο. Το όπλο έχει εκείνα τα μέρη. Εκείνο, εκείνο, εκείνο. Άμα λοιπόν υποθεί αυτό 5 φορές, μετά αρχίζεις να αντιδράς και δεν το ακούς πια. Όπως όταν χτυπάει το ρολόι και κοιμάσαι δίπλα, την πρώτη βραδιά ξυπνάς άμα χτυπάει το ρολόι, τη δεύτερη δεν ξυπνάς πια. Ή κοιμάσαι κοντά στο σιδηροδρομικό σταθμό, την πρώτη βραδιά δεν θα κλείσεις μάτια από το τρένο που περνάει, τα τρένα που περνούν. Μετά τη δεύτερη βραδιά δεν τα ακούς πια τα τρένα. Έτσι και εμείς πάθαμε. Λέμε 50 φορές το Χριστός Ανέστη, τα αυτιά μας πια δεν το ακούνε. Στο χαιρετισμό μας 40 μέρες λέμε Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη, τα αυτιά μας πια δεν το ακούνε. Έγινε τύπος. Είναι δυστύχημα. Είναι δυστύχημα, πραγματικά είναι δυστύχημα. Γι' αυτό ο άνθρωπος που λέει Χριστός Ανέστη μια ζωή ολόκληρη, και άμα του πεις πιστεύεις την Ανάσταση των νεκρών, και που το ξέρω. Μα το έλεγες, χρόνια ολόκληρα το έλεγες. Το πιστεύω δεν το έλεγες. Το προσδοκώ Ανάσταση νεκρών δεν το έλεγες. Που αποτελεί δόγμα της πίστεώς μας η Ανάσταση των νεκρών. Έχουμε όμως και μία 7η συνέπεια. Συγγνώμη. Να σας πω ακόμη κάτι. Επάνω σε αυτήν την... Ναι, υπάρχει μία 6η. Παρέλειψα την 6η συνέπεια. Λέει ο Απόστολος, «Επί, τι ποι Ιησούσιν οι βαπτιζόμενοι υπέρ των νεκρών, οι όλος νεκροί ούκαι γύρονται, τι και βαπτίζονται υπέρ των νεκρών». Είναι ένα δύσκολο χωρίο που στην εποχή του, όταν το έγραφε ο Απόστολος, στους αναγνώστες του ή το κατανοητός. Σήμερα μας δυσκολεύει λίγο το χωρίο αυτό, αλλά η καλύτερα ερμηνεία που δίδεται είναι η εξής. Πρόκειται περί του βαπτίσματος του μαρτυρίου. Οπότε η απόδοση του χωρίου είναι η εξής. Ως προς τι να βαπτιστώ το βάπτισμα του μαρτυρίου, εάν δεν υπάρχει η Ανάσταση των νεκρών, για ποιο λόγο, γιατί να πεθάνω δηλαδή. Και κατόπιν, αφού δείχνει ότι κανείς πεθαίνει γιατί πιστεύει στην Ανάσταση των νεκρών και γίνεται ήρωας και μάρτυρας γιατί πιστεύει στην Ανάσταση των νεκρών. Άμα δεν πιστεύει, γιατί να πεθάνει? Δεν έχει νόημα. Και να σας πω εδώ, για να δείτε του ότι δεν έχει νόημα, αυτό το ίδιο επιχείρημα του Αποστόλου Παύλου, αλλά από την ανάποδη. Το ίδιο επιχείρημα σε άλλο τομέα. Λέει ο Απόστολος, γιατί να πεθάνω μαρτυρικό θάνατο εάν δεν αναστηθώ? Μάλιστα. Άρα λοιπόν, για να πεθάνω μαρτυρικό θάνατο, πρέπει να πιστεύω ότι θα αναστηθώ. Άμα δεν πιστεύω, γιατί να μαρτυρήσω? Ο ηλιστής δεν πιστεύει σε τίποτα. Προσέξτε, δεν πιστεύει σε τίποτα ο ηλιστής. Ούτε σε Ανάσταση, ούτε σε ψυχή αθάνατον, ούτε καν στην ψυχή, ούτε σε Θεό. Και τον βλέπετε και πεθαίνει για κάποιες ιδέες. Πεθαίνει για την ελευθερία, πεθαίνει για την κοινωνική δικαιοσύνη και πεθαίνει και για τα υλικά αγαθά, τα οποία, όλα αυτά για τα οποία πεθαίνει, δεν θα τα απολαύσει επειδή πεθαίνει. Πεθαίνω θερυπήν για να τρώω καλά. Ακούστε, πεθαίνω, αγωνίζομαι, πολεμάω, βγαίνω στους δρόμους και πολεμάω για να καταφέρω να τρώω καλά. Άλλο θέμα ότι μπορεί να πει κάποιος, αν πεθάνω, πέθανα. Μα τι είναι προτιμότερο, να παίξω κορονογράμματα? Ποιος θα παίζε ποτέ κορονογράμματα το εξής? Έχω ένα νόμισμα.
Και σας λέγω, εάν βγει κορώνα, θα σου δώσω 1.000.000 λίρες. Αν βγει γράμματα, το νόμισμα, θα σου πάρω το κεφάλι. Η πιθανότητα ποια είναι? 50-50%. Ερωτώ, ποιος θα διακινδύνευε προκειμένου να πάρει τα χρήματα, να κοπεί το κεφάλι του? Και θα έλεγε, όχι, προτιμώ να έχω το κεφάλι στη θέση του και ας είμαι και φτωχός. Είναι πολύ προτιμότερο. Λοιπόν, με ποια έννοια λογικής θα έλεγα, αν πιάσει και ζήσω, να φάω καλά. Αν δεν πιάσει και δεν ζήσω, τι δηλαδή? Δηλαδή να τη χάσω τη ζωή μου? Μα είναι κουτό. Και ύστερα να πεθαίνω για πράγματα τα οποία θα ήθελα να απολαύσω και τα οποία, αφού δεν πιστεύω τίποτα, γιατί πώς να τα απολαύσω? Δεν είναι κουτό. Γι' αυτό ο ηλιστής που πεθαίνει για κάποια ιδέα είναι ανακόλουθος ο θάνατός του αυτός. Ανακόλουθος. Ναι. Λοιπόν, ο πιστός άνθρωπος πεθαίνει όμως. Πεθαίνει γιατί υπάρχει το αντίκρισμα, η ανάσταση των νεκρών, η βασιλεία του Θεού. Αλλά ο Απόστολος θα χρησιμοποιήσει και ένα προσωπικό του επιχείρημα. Επάνω σε αυτό το έκτο επιχείρημα. Και θα πει, τι και εμείς κινδυνεύομεν πάσαν ώραν, καθημέραν αποθνίσκω, μη την ημετέραν κάθισιν ηνέχω εν Χριστώ Ιησού το Κυρίο ημών, ή κατά άνθρωπον εθρίο μάχησα εν Εφέσω, τι μη το όφελος. Ως προς τι λέει να κινδυνεύουμε και εμείς οι Απόστολοι, κάθε στιγμή και κάθε ώρα? Γιατί να κινδυνεύουμε και να μην καθίσουμε στο σπιτάκι μας? Ο Απόστολος Παύλος, αγαπητοί μου, ήταν σπουδαίος άνθρωπος. Είχε καριέρα, τα ακούτε? Είχε καριέρα. Δεν ήταν τυχαίος άνθρωπος ο Απόστολος Παύλος. Αλλά άφησε όχι απλώς την καριέρα του, μπήκε μέσα σε μια περιπέτεια άνευ προηγουμένου, που το τέρμα αυτής της περιπετίας ήταν ο αποκεφαλισμός του. Γιατί πίστευε στην Ανάσταση των νεκρών. Γι' αυτό λέγει, ως προς τι να κινδυνεύουμε? Και καθημερινά λέγει, αποθνίσκω, μη την ημετέραν καύχησιν. Σας ορκίζομαι στην καύχηση που έχω σε εσάς, την προκοπή που έχετε εσείς εν Χριστώ Ιησού. Σας ορκίζομαι. Είδατε, ο Απόστολος χρησιμοποιεί όρκον. Νι, το νι, νι ήτα, θα πει τον αρχαίον. Νι θα πει μα. Μα την αλήθεια, το νι. Νι τον δίαν, έλεγαν οι αρχαίοι. Νι τον Θεόν, μα τον Θεόν. Δηλαδή, σας ορκίζομαι έτσι. Ότι για αυτό το λόγο μέρα νύχτα κινδυνεύομαι, μέρα νύχτα υποφέρομαι, γιατί πιστεύομαι εις την Ανάσταση των νεκρών. Και ή κατά άνθρωπον εθυριομάχησεν Εφέσω, τι μη το όφελος. Τώρα αυτό είναι κυριολεκτικόν, είναι μεταφορικόν, πιθανώς να είναι μεταφορικόν. Και αν λέγει εθυριομάχησα στην Έφεσο, ποιο το όφελός μου? Τώρα πώς εθυριομάχησε? Βέβαια πέρασε πολύ άσχημα στην Έφεσο κάποια φορά, όταν είχε ξεσηκωθεί ολόκληρη η πόλη με εκείνον τον διαβόητον Δημήτριον, τον αργυροκόπον, που ξεσήκωσε ολόκληρη την πόλη εναντίον του Παύλου. Και ξέρετε, ολόκληρη η πόλη να φωνάζει επί πολλές ώρες μέσα στο στάδιο της Εφέσου, «Μεγάλη η Θεά Άρτεμις των Εφεσίων», εναντίον του Παύλου, φωνές και κακό. Και να είσαι ένας επισκέπτης στην πόλη εκείνη και να ξέρεις πως η πόλη ξεσηκώθηκε για λογαριασμό σου. Τώρα εννοεί εκείνο ο Απόστολος, εννοεί κάτι άλλο, δεν ξέρουμε. Ένα είναι μόνο, ότι χρησιμοποιεί αυτήν την λέξη, αυτό το ρήμα, ως προς τι λέει να θηριομαχήσω, να τα βάλω με τα θηρία εις την Έφεσο, εάν δεν υπάρχει Ανάσταση των νεκρών. Και τέλος υπάρχει η εβδόμη συνέπεια της αρνήσεως, της αληθείας, της Αναστάσεως των νεκρών. Οι νεκροί ούκαι γύρονται, εάν οι νεκροί δεν αναστήνονται, φάγομεν και πίωμεν, αύριον γαρ αποθνίσκομεν. Ας φάμε και ας πιούμε, γιατί αύριο θα πεθάνουμε. Πράγματι, εάν κανείς αρνηθεί την Ανάσταση των νεκρών, τότε αυτός
μετέρχεται των πλέον παχυλών ηλισμών. Τότε ένας τέτοιος άνθρωπος εξομοιούται με το κτίνος. Και εάν πρέπει να πεθάνουμε σαν τα κτίνη, τότε και σαν τα κτίνη μπορούμε και να ζήσουμε. Δεν είμαστε πια άνθρωποι. Αυτή την φράση «φάγομεν και πίωμεν» τη χρησιμοποιεί ο προφήτης Ισαΐας εις το 22ο κεφάλαιο, στίχος 13, και εκεί λέγεται ως εξής: ο Θεός ομιλεί περί καταστροφής, περί πείνας, περί δεινών, περί περιπετειών, και παρουσιάζεται τέτοια αναισθησία εις των λαών, τέτοια απιστία, ώστε ενώ ο Θεός απειλεί δεινά, αυτοί απαντούν. Οι Ιουδαίοι απαντούν: «Έως προς τι, δεν βαριέσαι, όλα αυτά που λες, ο Θεέ, τα γράφαμε στα παλιά μας τα παπούτσια. Φάγομεν και πίωμεν, αύριον γαραποθνίσκουμε». Έβαργεσαι. Θα φάμε, θα πιούμε, αύριο, πι. Ποιος λογαριάζει? Φοβερή απιστία. Η απάντηση του λαού εις τας απειλάς του Θεού. Για να δείτε καταντήματα ανθρώπων σε κάποιες εποχές. Ώστε λοιπόν, βλέπουμε με επιμονή των Απόστολων Παύλων που κατέχει την αλήθεια να την προβάλλει και να θέλει να δείξει την αμεσοτάτη σχέση που υπάρχει μεταξύ της Αναστάσεως του Χριστού και της Αναστάσεως των νεκρών. Ας προσέξουμε το εξής, ότι στην παρούσα ζωή προσπαθούμε να δώσουμε μερικά αντισταθμίσματα στο φαινόμενο του θανάτου. Θα σας τα αναλύσω σε προσεχές θέμα ειδικό σε αυτά τα αντισταθμίσματα. Προσπαθούμε να δώσουμε μερικά αντισταθμίσματα και να πούμε, τώρα λέμε θάνατος. Τι είναι ο θάνατος? Φυσικό πράγμα. Ποιος σας είπε, αδελφοί μου, ότι ο θάνατος είναι φυσικό πράγμα? Μα ο Θεός έκανε τον θάνατο. Έμεινε κανένας, όλοι πεθαίνουμε. Ποιος σας είπε, αδελφοί μου, ότι ο Θεός έκανε τον θάνατο? Ποιος σας το είπε αυτό? Μα είναι τόσο απλά πράγματα. Δεν είναι καθόλου απλά. Και πρέπει τώρα τον θάνατο να τον, αφού δεν πιστεύουμε στην Ανάσταση των νεκρών, θα πρέπει να τον γλυκάνουμε. Θα πρέπει να τον λιμάρωμε, να μην είναι σκληρός ο θάνατος. Και τι κάνουμε και τι δεν κάνουμε? Πρώτα αρχίζουμε να παρηγορούμε με το εξής ρεφρέν: έτσι είναι η ζωή, έτσι είναι η ζωή, έτσι είναι η ζωή, έτσι είναι η ζωή. Που πάμε να παρηγορήσουμε τους ανθρώπους που είχαν ένα πένθος. Ακόμη τι άλλο λένε? Προσπαθούμε να ωραιοποιήσουμε τον θάνατο. Να παρηγορήσουμε εκείνους οι οποίοι πενθούν, να τους βγάλουμε από το κλίμα το πένθυμο, να τους πούμε ότι πρέπει να ξεσκάσουν και άλλα πολλά. Ακόμη θα πρέπει να μην βάλουμε τίποτα το πένθυμο, να μην δώσουμε τόνο πένθους βαρύ, ούτε καν πια στο σπίτι μας βάζουμε τους νεκρούς. Όλα τα πράγματα γίνονται πολύ πολιτισμένα, πάρα πολύ πολιτισμένα, εντός εισαγωγικών βάζω το πολιτισμένα, ώστε μόλις κάποιος ετοιμάζεται να πεθάνει σε ένα νοσοκομείο, δεν πρέπει πια οι άλλοι να δουν, γιατί θα σοκαριστούν. Αν δουν δε παπά ότι πάει στο θάλαμο, πόπο, ή πάει με τη Θεία Κοινωνία, θάνατος. Και τότε θα σοκαριστούν, και αν είναι καρδιακοί μάλιστα οι άνθρωποι αυτοί, θα τελειώσουν εκεί επί τόπου. Και έτσι με τρόπο θα βγάλουμε τον νεκρόν από τον ετοιμοθάνατον από τον θάλαμο, θα τον πάμε σε ειδικό θάλαμο, και όταν θα πεθάνει θα φύγει από την πίσω πόρτα του νοσοκομείου, όχι από την μπροστινή, να φαίνεται ότι βγαίνει να φέρεται από το νοσοκομείο. Με όλους αυτούς τους τρόπους προσπαθούμε να αμβλύνουμε το αίσθημα του θανάτου. Δεν τον νικήσαμε, δεν μπορούμε να τον νικήσουμε, και προσπαθούμε να τον αμβλύνουμε στις ψυχές μας και στα μάτια μας. Αγαπητοί μου,
ο θάνατος είναι φρικτός και τρομερός. Θα σας τον παρουσιάσω, πως τον παρουσιάζει η Εκκλησία μας τον θάνατο. Αγώνα λέει η ψυχή όταν βγαίνει από το σώμα. Γιατί? Γιατί φεύγει από εκείνο που είναι το άλλο της κομμάτι. Και θα ωραιοποιήσω τον θάνατο. Συνεπώς, αφού ο θάνατος είναι φρικτός, μόνο ένα τρόπο έχω να τον αντιμετωπίσω. Χριστός Ανέστη, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών. Και τότε για μένα ο θάνατος είναι πια σαν το ποντίκι που το παίζει η γάτα και δεν έχει πια δύναμη, το έχει δαγκώσει πολλές φορές το ποντίκι, είναι ζωντανό. Θα πληρώσω τον φόρο του θανάτου, αλλά θα αναστηθώ. Θα αναστηθώ. Αλλά όλα αυτά τα πράγματα, όπως καταλαβαίνετε, είναι ξένα από το πνεύμα του χριστιανισμού. Ο χριστιανισμός είναι όπως ακριβώς, αγαπητοί μου, σας τον προβάλλω και θα παρακαλέσω πάρα πολύ, δεν το λέω καθ' υπερβολή είναι αυτό, σας παρακαλώ πάρα πολύ, ας προσέχουμε πάντοτε πώς ακριβώς βλέπουμε τις μεγάλες αλήθειες μέσα στο Λόγο του Θεού, που μας διασώζονται ορθοδόξως μέσα στην Εκκλησία μας. Βέβαια, θα δούμε πολλά στο θέμα αυτό. Θα δούμε τι λέει η Παλαιά Διαθήκη. Θα δούμε τι λέει η Καινή Διαθήκη, οι πατέρες της Εκκλησίας μας. Θα δούμε πώς θα γίνει αυτή η Ανάσταση, πότε θα γίνει, τι σώμα θα πάρουμε, πώς θα είναι όλα αυτά τα πράγματα. Όλα αυτά βέβαια με τη βοήθεια του Θεού θα τα πούμε στις υπόλοιπες 5 Κυριακές που μας μένουν μέχρι την πρώτη Πεντηκοστής Κυριακή. Γι' αυτό θα παρακαλέσω εσείς που όλοι με τόση προθυμία παρακολουθήσατε τα θέματά μας στην Ανάσταση του Χριστού, με την ίδια προθυμία να παρακολουθήσουμε και το δεύτερο μέρος, το ουσιοδέστατον, που είναι η Ανάσταση των νεκρών.